Από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Έξοχη Μάκρης για το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 7 ημερών. Η πρώτη ξεκινά στις 27 Ιουλίου και λήγει στις 3 Αυγούστου. Η παιδική εξοχή Μάκρης θα λειτουργήσει φέτος στον Δήμο Αλεξανδρούπολης κανονικά. Θα είναι σε 4 περιόδους, αρχής γενομένης από τις 27 του μήνα. Θα είναι γύρω στα 260 παιδιά. Η πρώτη περίοδος θα φιλοξενεί παιδιά αμαία και από εκεί και πέρα μετά όλα τα υπόλοιπα παιδιά σε υπόλοιπες 3 περιόδους. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί πρωτίστως είναι ο αριθμός των παιδιών, ο οποίος θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αφορά τις εγκαταστάσεις, οι οποίες γίνεται μια εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή εκεί πέρα μέσα, προκειμένου να φιλοξενηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά που θα συμμετέχουν σε αυτές τις 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Εννοείται ότι όλα τα πρωτόκολλα τα οποία προβλέπονται τις υγειονομικές υπηρεσίες έχουν προβλεφθεί από τον Δήμο να τηρούνται ώστε να υπάρχει ασφάλεια για όλα τα παιδιά τα οποία θα φιλοξενηθούν όλο αυτό το διάστημα. Δουλεύουμε συνεχώς, τα συνεργεία είναι εκεί πέρα στον χώρο αυτή τη στιγμή και θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα πρώτα παιδιά. Η δεύτερη ξεκινά στις 5 Αυγούστου και λήγει στις 12 Αυγούστου. Η τρίτη στις 14 με 21 Αυγούστου και η τελευταία στις 23 με 30 Αυγούστου. Στις παιδικές εξοχές γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και που οι οικογένειές τους δεν μπορούν με δικές τους δαπάνες να καλύψουν την ανάγκη αυτή. Παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών. Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης αυτών με την επίδειξη των βιβλιαρίων εμβολίων τους σε κέντρα υγείας, τους σταθμούς προστασίας μάνας, παιδιού και εφήβων του ΕΦΚΑ, αλλά και από ιδιώτες γιατρούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, θα ολοκληρωθούν στις 24 του μήνα και αφού περάσουν και πάρουν όλα τις βεβαιώσεις από τις υγειονομικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες του Δήμου, μπορούν μετά τα δικαιολογητικά τους αυτά να τα δώσουν στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, όπου τηρείται εκεί ο φάκελος, και μετά τηλεφωνούν στα παιδιά εφόσον έχουν επιλεγεί για να είναι μέσα στις κατασκηνωτικές περιόδους και οργανώνεται το πρόγραμμα. Σε κάθε παιδί θα δίδεται δελτίο κατασκηνωτής, το οποίο εκτός από τα ατομικά στοιχεία του παιδιού θα καταγράφεται κάθε παρατηρήση του γιατρού για την υγεία του παιδιού. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον, δεν είναι το ενδιαφέρον που υπήρχε παλιότερα, προφανώς ο κόσμος φοβάται. Παρ' όλα αυτά εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει ό,τι προβλέπεται ώστε αυτές οι εγκαταστάσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να είναι ασφαλή τα παιδιά όσο διάστημα θα είναι εκεί να χαρούν τις διακοπές τους. Για την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζονται μεταξύ άλλων το δελτίο κατασκηνωτή, υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός μελών της οικογένειας, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 25510 88144.